Έχω να καταγγείλω, για να μην προλάβει και το καταγγείλει. Τον Πιλάβιο, ο οποίος είπε για τα σήματα της Mercedes και έκτοτε ακούει. Δηλαδή, εκεί σταμάτησε η ιστορία σας, στην Νικόλα, να πούμε. Ναι, δυστυχώς. Ε? Μετά. Μετά πια βρεθήκαμε μετά από χρόνια, αλλά επαγγελματικά. Καμιά... Τι επαγγελματικά, όταν λες επαγγελματικά. Πρώτα κάναμε μια εκπομπή με παραμύθια με την Ιφηγέννη Γιαννοπούλου, όπου έγραφε τη μουσική των τραγουδιών της για ένα διάστημα. Και μετά άλλη μια φορά κάναμε ένα πολύ ωραίο μουσικό πασχαλιάτικο που λεγόταν «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά». Αυτό ήταν σπουδαίο. Ένα μακρύ τραπέζι. Ένα μακρύ τραπέζι με χιλιάδες κόσμο και ήταν όλοι για σεμί μικρή. Αυτό ήταν υπέροχη δουλειά. Και αυτό, ναι, το παίζουν ακόμα όποτε, κάθε Πάσχα. Αυτό που με ρεθίζει, γιατί του τη δίνει για θουνού, δεν είναι καλά όπως είπαμε, είναι διεστραμμένος. Κάνει για φίλους. Δηλαδή πας και του λες, όχι ρε, εγώ γουστάρω μια Τετάρτη να μαζευτούμε καμιά σανταριά καταραμένη όπως τους λέει και να κάνουμε. Σε ένα τέτοιο θέλω να πετύχουμε ρε Ρουμελιώτη, να οργανώσουμε μια τέτοια κατάσταση. Ναι, αλλά μην το λες και το ακούσουν κι άλλοι. Μα δεν θα πούμε πότε ρε παιδί μου, γενικά. Ναι. Οι άλλοι ας πηγαίνουν τις καθημερινές. Ναι, εντάξει. Σε Σάββατο και Παρασκευή Σάββατο. Τρίτη βράδυ, 3 η ώρα τα ξημερώματα, θα τηλεφωνήσουμε τελευταία στιγμή. Έτσι, ναι. Όχι να καταγγείλω. Όχι, άμα δεν θα καταγγείλει ο Ψαριανός, πες το να το καταγγείλει αυτό. Περιμένω, αλλά δεν λέει κανένα στο σύνορα κάτι που εμένα προσωπικά μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση. Και είχε σχολιαστεί πολύ καιρό μετά. Ότι ο Ράλης μία φορά στη Βουλή είπε ότι οι νέοι πάνε και ακούνε, λέει. Και λαϊδώνει. Όχι εκεί λαϊδώνει. Και λαϊδώνει. Και μετά ζήτησε στη γνώμη, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε. Το οποίο ήταν, ας πούμε... Το είπε ως καταγγελία, ως πολύ, ως ντροπή της νεολαίας που ακούει και λαϊδό. Το καταφέρα στο ίδιο στην καριέρα. Ναι, για πες γι' αυτό. Μετά από κάνα χρόνο μου έστειλε ένα γράμμα εξαιρετικό. Μπράβο αυτό. Όταν είχε τελειώσει τη θητεία του σαν πρωθυπουργός και μου είπε, σας ζητάω συγγνώμη γιατί αναφέρθηκα για εσάς στη Βουλή και πιθανόν σας προκάλεσα αυτό κτλ. Απλά μου είχαν πει διάφορα ονόματα και μου έμεινε το δικό σας όνομα και γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκα σε εσάς. Μιλάμε για έναν κύριο, έτσι. Η αλήθεια είναι, αυτό ήθελα να πω. Ένας κύριος. Ήθελα να καταγγείλω ότι ο Γιώργος Ράλης ήταν ένας κύριος. Ναι, ναι. Όταν πήρα τον Γρηγόρη, τώρα που έγινε η ιστορία με τον Best, του είπα, όταν έγινε η ιστορία με τον Ράλη στη Βουλή, έφυγα με την Άννα και πήγα 10 μέρες στη Λάρισα να μην με βρίσκει κανείς γιατί μου την πέσαν όλοι. Ή έχει ο Ράλης και τα βάλε μαζί σου. Και μου είπε και εμένα, μου λέει φύγε. Φύγε 10 μέρες και γύρνα μετά από 10 μέρες. Φύγε. Αλλά άλλη αντιμετώπιση. Και έχω το υπέροχο γράμμα του Γιώργου του Ράλη. Οποίος... Από τότε του έστελνα όλους τους δίσκους και ακόμα τους στέλνω. Αυτό ξέρεις, το κάνουν οι συμβουλάτορες, ας πούμε, οι παρακείμενοι γύρω-γύρω, γιατί αυτός πραγματικά είναι σπουδαίος άνθρωπος ο κύριος Ράλης. Κύριος. Πολύ κύριος άνθρωπος. Θα κάτσω σπίτι. Θα ράξω σπίτι, λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι άμα βινά σου τηγανίζω καναβγό. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο θα το κοιτάζω και θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι οχυρωμένος και από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί. Σπίτι, θα ράξω σπίτι, σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψω τα ρεμάλια που αρχηγού. Γιατί αν βγω θα προκύψει κανένα πλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το πλέξιμο 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι,
θα ράξω σπίτι και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, θα βάλω βίντεο και θα αποβλακώ το. Όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το μουτσώνω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, από το μέσα δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, άμα με δεις στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό. Άμα με δεις στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό. Πρώτη φορά παίρνει το λόγο όσο να το δώσουμε. Θέλω να καταγγείλω πρώτα ότι όταν το έγραψα το τραγούδι δεν καθόταν σπίτι του ούτε ένα λεπτό. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχει βγει από το σπίτι του ποτέ. Και αυτό δεν γράφει τραγούδι. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα μιλάμε για... Είναι ακραίο. Άλλο ψέμα δηλαδή. Βγήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν το ρίσι τη γο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε δεν γουστάρα κι εγώ. Τιρουριρουριρουρεμ, τιρουριρουρεμ, τιρουριρεμ, τιρουριρεμ, παμ παραμ, τιρουριρουρεμ, τιρουριρουριρεμ, παραμ παραμ. Χωρίς ο Θόμας με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βίβη. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρε από τη Μάνια που κόλλωσε στην Τωτό. Φλερτάρισε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ρανιά Σαγωτό. Χόμπι και τα Σία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Γο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γούσταρα κι εγώ. Τιρουριρουριρουρεμ, τιρουριρουρεμ, τιρουρεμ, τιρουρεμ, παμπέραμ, τιρουριρουρεμ. Χώρισε ο Λούκας με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με τη Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Κι αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν την πέση Αργύρω. Τα έφτιαξε η κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε εκείνη να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και βλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λίλη. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε εγώ. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ. Τιρουριρουριρουραμ, τιρουριρουραμ, τιρουριρουραμ, παραμ, yeah! Έχω να καταγγείλω, όχι, όχι, θα καταγγείλω εγώ τώρα. Αυτό το ίσως το που λες στον τέλος θα με καταστρέψει. Το ίσως. Πες το ρε φίλε άμα είναι τέλος. Τελικά το έκανες ή δεν το έκανες. Ναι, ίσως. Γιατί το βάζεις το ίσως. Και μας διαλύει. 30 χρόνια μας βασανίζει. 30 χρόνια μας βασανίζει αυτό το ερώτημα. Να πω την αφηρημάδα που θα βόλει. Εν τω μεταξύ ρωτάνε όλοι οι άνθρωποι σαν την παγιά. Εγώ ήθελα να βρω αυτό το ίσως. Ποια είναι η γογό, ποια η... Και πού θυμάται όλα αυτά τα ονόματα. Άλλο. Να σου πω. 4 άτομα, αυτός και άλλοι 3 θα θυμώ. Αυτό. Τι είναι. Το μόνο που μπορούν να πούν οι Έλληνες για αυτό το τραγούδι είναι ότι τυρο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 υ. Όλο το άλλο το λέω όλα αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, είναι 2 τραγούδια που θέλω να παίξω. Είναι 2 αγαπημένων φίλων και συνδετών που δεν ζουν.